καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για τη δική σας συμμετοχή. Βάρος στα βιβλία θα δώσουμε από τη σημερινή εκπομπή, ενώ καλεσμένη εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου θα είναι σε λίγο η συγγραφέας Ζωή Σημεωνίδη, προκειμένου να μας μιλήσει για το βιβλίο της «Το γεράκι της θάλασσας». Προς το παρόν όμως σας καλωσορίζουμε το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση. Στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια κι είμαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ με λένε τρελή. Όλο ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Γεια σας παιδιά! Γεια μας! Χτίδα φως περνάει τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πώς πλέκουν λέω ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Μες σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ με λένε τρελή. Πολλο ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς και εσύ. Να καλωσορίσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου την συγγραφέα Ζωή Σημεωνίδη, η οποία μπορεί να είναι μικρή σε ηλικία, όμως είναι πολύ μεγάλη σε δύναμη. Και η δύναμη της έφτασε μέχρι τη συγγραφή ενός βιβλίου που έχει τίτλο «Το γεράκι της θάλασσας». Η Ζωή Σημεωνίδη, αγαπητοί ακροατές, γεννήθηκε το 2005 στο Βόλο.
Είναι πραγματικά μια ταλαντούχα νεαρή κοπέλα, αγωνίστρια της ζωής αλλά και της τέχνης. Σκηνοθέτης ταινιών κινουμένων σχεδίων, ποιήτρια και βέβαια συγγραφέας. Η ζωή ατσαλωμένη από τις προσωπικές της δυσκολίες και τα βιώματα, μαχήτρια της ζωής, βλέποντας τη θετική πλευρά της ζωής, δημιουργεί συνεχώς σενάρια, ταινίες, μουσική, βιβλία. Από αυτά τα βιβλία διαλέξαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε το Γεράκι της Θάλασσας και αποσπάσματα από αυτό το μυθιστόρημα έχουν αναρτηθεί κατά καιρού σε διάφορες ιστοσελίδες και το Γεράκι της Θάλασσας κυκλοφόρησε, θα σας πω, από τις εκδόσεις Γλάφκα. Το Γεράκι της Θάλασσας λοιπόν είναι οι περιπέτειες του Απόστολου. Το μαγικό γεράκι που μέσα από τη συνεχή αναζήτηση της αγάπης θα βιώσει αναπάντεχες περιπέτειες και θα συναντήσει παλιούς και νέους φίλους. Καλώς όρισες λοιπόν στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου Ζωή, δικιά μας νέα φίλη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, ενθουσιασμένη. Τέλος πάντων, είναι πολλά συναισθήματα, χαρά, είναι έτσι μια έτσι, μεγάλη συγκίνηση για μένα. Και για μας πολύ... το ίδιο. Νιώθω πολύ ενθουσιασμένη που είμαι εδώ και σίγουρα χαρούμενη. Όπως είσαι ενθουσιασμένη, επειδή κράτησες στα χέρια σου το Γεράκι της Θάλασσας και το είδες τυπωμένο, ένα βιβλίο που έχει τόσα μηνύματα, μιλάει για αγάπη. Από ό,τι διάβασα είναι μια συνεχής αναζήτηση της αγάπης. Mm. Πώς σκέφτηκες να το γράψεις αυτό το βιβλίο και γιατί η αγάπη? Λοιπόν, η αγάπη εκτός από την ερωτική θα μπορούσα να πω ότι είναι και η αναζήτηση της φιλικής αγάπης. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν και αυτό κάτι που με προβλημάτισε και την φιλία πολλές φορές τη βλέπουμε από πολλούς χαρακτήρες. Ας πούμε, ξεκινάμε την φιλία του Σόνα, του Γερακιού, και της Δίας της Κουκουβάης, οι οποίοι ψάχνουν τον Απόστολο που είναι ο φίλος του Άρα οι ήρωές σου είναι τα γεράκια. Είναι ζώα, έτσι δεν είναι? Και πτηνά. Είναι πτηνά. Ναι. Και επίσης μετά παρακάτω βλέπουμε όταν βρίσκουν τον Απόστολο ξεκινά ένα καινούριο κεφάλαιο, πολύ πιο βαρύ, πιο δύσκολο. Έναν δυσβάσταχτο, να το πω έτσι, μονοπάτι. Και δοκιμάζεται μια άλλη φιλία που... Στην αρχή φαίνεται σαν παρουσιάζουν έναν ήρωα, σαν να είναι έτοιμος να γίνει ένας ανταγωνιστής. Αλλά ποιος είναι πραγματικά αυτός ο αντιήρωας, να το πω έτσι, που είναι ο Αντώνης, που είναι και ο... Που γίνεται τελικά φίλος, Ναι, είναι και ο αγαπημένος μου Αντώνης, γιατί αυτός ο Αντώνης του βιβλίου ήταν βασισμένο σε ένα αληθινό πρόσωπο που έζησε πριν από... Κάποια χρόνια, ναι. Και επειδή διαβάζοντας την ιστορία του ήθελα, η ιστορία του είχε γίνει ήδη κατά κάποιο τρόπο μυθιστόρημα, έκανα κάποιες βαριές αλλαγές δικές μου που μου άρεσαν. Οπότε τον έκανα, και επειδή τον έβαλα να κάνει μια δουλειά που τον διάλεξε να κάνει, είναι καφετζής. Και λόγος... Ναι, το κατάλαβα, ότι έχεις μια... σου αρέσουν τα παλιά επαγγέλματα, τα αναφέρεις. Γαλατάς που είναι λίγο παρακάτω, εφημεριδοπόλης, είναι κι άλλα. Μια ζωή λοιπόν χρόνων περασμένων και επαγγέλματα και κάποιοι άνθρωποι που δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ, έτσι δεν είναι? Ναι, να ακριβώς. Θυμόμαστε. Και επίσης να πω ότι γι' αυτό τον Αντώνη, όπως ανέφερε προηγουμένως, γιατί... Το νιώθω χρέος να το κάνω αυτό, γιατί μου αρέσει να στηρίζω και άλλους συγγραφές. Την πραγματική ιστορία του... γι' αυτό τον Αντώνη είχε γραφτεί ένα βιβλίο που είναι η μη μυθοπλασία 17 κλωστές του Πάνου Δημάκη. Και... Ο οποίος είναι και από τους αγαπημένους σου συγγραφείς, ο Πάνος Δημάκης. Είναι ο αγαπημένος μου, ναι, και τον στηρίζω πάρα πολύ, όπως με έχει στηρίξει πάρα πολύ και ο ίδιος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και... Επειδή του έχω μοιραστεί κάποια πράγματα μαζί του για το βιβλίο μου, του άρεσε πάρα πολύ και οι δικές μου ιδέες που είχα και είχαμε γενικά, έχουμε μια καλή χημή με τον Πάνο Δημάκη και, και τον συμπαθώ πάρα πολύ. Μπορούν να συνυπάρξουν έτσι όμορφα και με αγάπη άνθρωποι και ζώα? Κάπως έτσι τα έχεις ταιριάξει στο βιβλίο σου? Βεβαίως, εδώ. Ναι. Είναι ο Σόναπ, να πούμε, το γεράκι, ο Απόστολος, έτσι. Που έχει...
που ζει με μια οικογένεια ανθρώπων, διάφορα ζευγάρια. Έτσι, και βλέπω μια αγάπη. Άρα αγαπάς κι εσύ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, τα ζώα. Ναι. Mm-hmm. Έχω μεγάλη αδυναμία στα γεράκια, επειδή δεν διάλεξα τυχαία να ασχοληθώ με γεράκια. Γι' αυτό γιατί ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί θα το πω και τώρα που ανέφερα προηγουμένως στο συγγραφέα, ότι σε εκείνον αφιερώνω το βιβλίο μου. Το αφιερώνω σε εκείνον γιατί εκείνος ήταν κατά φάση η έμπνευσή μου. Γι' αυτό και το όνομα ενός γερακιού είναι Σόνα, αλλά το έκανα αναγραμματισμό. Του Πάνος. Πάνος και το βαλανάποδο που είναι Σόνα και μου άρεσε έτσι όπως ακούγονται. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή τον φωνά, είναι στο τηλεπαιχνίδι μαζί με τη Μαρία Μπεκατόρ, το The Chase, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Και επίσης, και η Τσέσας να πω, όλοι, και το λέω τώρα γιατί θέλω να τους θυμίσω κι αυτούς, και η Τσέσας και η γυναίκα με τα μαύρα και το βουνό και ο δέκαστος επιθεωρητής, αλλά και ο καινούριος, το σούπερ αγόρι, με έχουν στηρίξει κι αυτοί με τον τρόπο τους. Επίσης, με έχει στηρίξει πάρα πολύ ο Ιαννός, που είναι το Ιαννό, το ξέρετε, οπότε δεν χρειάζεται. Βέβαια. Βεβαίως, ναι, με έχει στηρίξει κι αυτός με τον τρόπο του. Και να πω και κάτι. Ένα κεφάλαιο που είναι στο βιβλίο, γράφτηκε με αφορμή ένα διαγωνισμό που έκανε ο Ιαννός, που ήταν με το θέμα 2. Είχα συμμετάσχει μετά από προτροπή καθηγητή μου, ο οποίος είναι και αυτός συγγραφέας, ο Κώστας Πούλιας, που είχε γράψει το πρώτο του βιβλίο. Μπράβο, μπράβο. Θέλεις να τιμήσεις όλους τους ανθρώπους λοιπόν που στάθηκαν δίπλα σου σε αυτό το εγχείρημα της συγγραφής. Περνάς και κάποια ωραία μηνύματα. Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει, δηλαδή, και να πάει από το καλό στο καλύτερο. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν ήθελα να εξετάσω μόνο αυτό το ενδεχόμενο, γιατί το θεωρούσα λίγο κλισέ να το πω. Γι' αυτό και αποφάσισα να κάνω και τα δύο. Δηλαδή και να το ανάποδο. Και το καλό στο καλύτερο, το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή να κάνει μια τούμπα, δηλαδή και το δεξί και το αριστερό. Και επίσης διέκρινα στο βιβλίο σου και πολλούς προβληματισμούς, τους οποίους βέβαια αντιμετωπίζουμε και στην καθημερινότητά μας. Σαφώς. Οι φίλοι είναι αληθινοί, είναι ψεύτικοι, οι σχέσεις μας είναι αληθινές, είναι ψεύτικες. Οι άνθρωποι πώς φέρνονται σε κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους, κάποιους πιο ταλαιπωρημένους. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Περνάνε αυτά τα μηνύματα. Σαφώς, ναι. Σαφώς. Σε ενθάρρυνε κάποιος έτσι να γράψεις, εκτός από τον Πάνο Δημάκη? Πάρα πολύ, και κυρίως και οι γονείς μου είχα χαρεί, αλλά είμαι και λίγο κρυφά, γιατί το βιβλίο το έγραψα κρυφά. Ξαφνικά τους ανακοίνωσα ότι θα εκδώσω βιβλίο και τους έκανα μεγάλη έκπληξη. Και όταν τους το είπα, ήθελα λίγο να τους κάνω μεγάλη έκπληξη, χωρίς να το περιμένουν. Αλλά μου σταθήκανε πάρα πολύ και οι γονείς μου και η γιαγιά μου, η οποία είναι πολύ περήφανη για σένα. Είναι, τους αγαπώ και τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και όλους αυτούς και όλους τους συγγενείς μου, εννοείται. 18 χρονών, μαθήτρια και η ζωή μπροστά σου, Ζωή Σημεωνίδη, έτσι. Ναι. Προλαβαίνεις, έχεις χρόνο για τη μελέτη του σχολείου? Όλα καλά πάνε και τα βρίσκω όλα. Άμα θέλει κανείς, Ναι, άμα θέλει κανείς, αλλά βέβαια είναι και ανάλογα που θα δώσεις προτεραιότητα σε ό,τι θέλεις. Άμα σε τρώει κάτι, δεν θες πολύ μετά να ασχοληθείς με κάτι. Έτσι. Σε έχει συνεπάρει λοιπόν η συγγραφή, θες να ασχολείσαι πολύ. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι σου αρέσει και το διάβασμα. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει να διαβάζω βιβλία, γιατί μ' αρέσει, όσο μ' αρέσουν οι σειρές, μ' αρέσουν και τα βιβλία πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είμαι άνθρωπος του οποίου θα πει ότι, γιατί έχω δει σειρές που έχουν γίνει από βιβλία και για μένα είναι η προσπάθεια, γιατί μπορώ να αναγνωρίσω την προσπάθεια που κάνουν και οι δύο πλευρές, και οι συγγραφείς και οι σκηνοθέτες. Και οι σκηνοθέτες και σεναριογράφοι μετά. Γιατί και εμένα πρώτος τομέας ήταν η σκηνοθεσία με τις ταινίες των κινουμένων σχεδίων, οπότε δεν μου πάει να πω, ας πούμε, ότι ότι το βιβλίο ήταν καλύτερο, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του. Μιλάμε τώρα για συγγραφή και σκηνοθεσία, που είναι λίγο άλλη τέχνη καθένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το άλλο, ακριβώς. Και πώς θα το
και μπορεί, πώς να τα συγκεράσεις και τα δύο. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι. Πάντως, ναι, είναι πολύ ωραία όταν τα βιβλία μεταφέρονται είτε στον κινηματογράφο, είτε στην τηλεόραση, στη μικρή οθόνη. Ναι, αισθάνεται ο συγγραφέας κάπως όμορφα, κατά το μάλλον ή τον βέβαια, γιατί και μερικές φορές δεν αποδίδονται και τόσο πιστά, έτσι δεν είναι, υπάρχουν και αυτοί οι κίνδυνοι. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές για τις ανάγκες της σειράς, αλλά μπορεί... Αν είναι με τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα, νομίζω δεν υπάρχει. Ή μπορεί να θέλει κάποιος συγγραφέας να... Αν τα βιβλία του βέβαια είναι σειρά και ακολουθούν το ένα το άλλο, μπορεί να χρειαστεί, δεν ξέρω, ανάλογα πώς θα το δει ο σκηνοθέτης, μπορεί να χρειαστεί να πάρουν έναν ήρωα από το δεύτερο βιβλίο, το έχω κάνει εγώ αυτό, αλλά έχω μια φιλοσοφία. Όσο, επειδή έχω μια φιλοσοφία δικιά μου την οποία έχω αναπτύξει, όσο τους ήρωες από το δεύτερο βιβλίο τους θεωρώ και ήρωες στο πρώτο, γιατί τους θεωρώ κάπως... και τους αποκαλώ όλους τους χαρακτήρες όταν είναι στο πρώτο. Όπως είναι ο Αλέκος ο καφεντής, ο οποίος είναι ο υπεραγαπημένος μου χαρακτήρας. Αλέκο, 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 λέω συνέχεια. Μπράβο. Είναι ο αγαπημένος μου. Οπότε να υποθέσω ότι θα συνεχίσεις να γράφεις. Έχει παρουσιαστεί πουθενά αυτό το βιβλίο? Σε πολλές ιστοσελίδες, αλλά σκέφτομαι τώρα τελευταία να κάνω κάποια μεγάλη παρουσίαση κάπου στο Βόλο. Αλλά και πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα ωραίο πράγμα που προσφέρει, ας πούμε, σε ένα συγγραφέα. Η παρουσίαση, να πηγαίνει σε τόπους, γιατί προσφέρει και ταξίδια και όπως είχε και πει... Και συνομιλείς και με το αναγνωστικό σου κοινό, έτσι δεν είναι, γνωρίζεσαι. Ακριβώς. Έτσι γίνεται μια συζήτηση. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα έλεγες να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου, για να καταλάβουν οι ακροατές μας για ποιο πράγμα μιλάνε. Να πάμε μια ωραία βόλτα, να πάμε στο σπίτι της θάλασσας. Έτσι, όλοι μαζί ξεκίνησαν για να πάνε στο σπίτι του Απόστολου, ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα που θα το ζήλευε ο οποιοσδήποτε. Μπορεί να μην ήταν τεράστιο σπίτι, αλλά ήταν αρκετά άνετο και έκανες τη δουλειά σου άνετα. Είχες και στη διάθεσή σου τη θάλασσα, οπότε ένιωθες πως το μόνο που ήθελες εκείνη τη στιγμή ήταν η παρέα των κυμάτων της. Ενώ μπορούσες ακόμα και να κάνεις μπάνιο τη νύχτα για μια βραδινή χαλάρωση. Εσύ και η σκέψη σου. Ήταν ένας παράδεισος για τον Απόστολο, που τον έκανε πάρα πολύ χαρούμενο να πετάει γύρω-γύρω από τη θάλασσα μαζί με τους γλάρους που έπαιζαν μαζί του. Κάποιες στιγμές έλεγε και κάποια δικά του ποίηματα, που δυστυχώς δεν μπορούσε να γράψει στο χαρτί, αφού είχε πάψει να γίνεται άνθρωπος. Μέχρι και ο Σόναπ ήρχε αρκετά χρόνια να δει τον Απόστολο με την ανθρώπινη μορφή του, που σχεδόν την είχε ξεχάσει. Τελικά, έφτασαν στο σπίτι του Απόστολου, η πόρτα του σπιτιού του ήταν στη θέση της, αλλά με σπασμένη την κλειδαριά, κάτι που την έκανε να είναι πάντα ανοιχτή και να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την κλεισούρα που είχε. Το σπίτι ήταν σε αρκετά καλύτερη κατάσταση, με πολύ λιγότερη σκόνη. Ο Σόναπ είχε ελπίδες πως ο Απόστολος ζούσε ακόμα εκεί. Και επειδή ο ίδιος δεν ήταν καλός με το καθάρισμα, είχε γυναίκα να του καθαρίζει το σπίτι, όποτε ήλπιζε πως θα τον έβλεπε σύντομα μαζί με την κοπέλα την Κατερίνα, που ήταν μια κοπέλα με μελαχρινά, κοντά, μαλλιά και στερεοχρωμία, το ένα μάτι καταγάλανο και το άλλο καστανό. Τη συμπαθούσε πολύ ο Απόστολος και είχαν γίνει αχώριστοι. Έτσι λοιπόν ο Σόναπ κάθισε στον καναπέ με την παρέα του και περίμενε τον Απόστολο για να του κάνει έκπληξη. Η ώρα περνούσε και δεν έβλεπαν τον Απόστολο πουθενά. Περιμέναν και περιμέναν, μα ο Απόστολος δεν ήρθε ποτέ. Εκεί ήταν και η μεγάλη στεναχώρια του Σόναπ, γιατί ένιωθε πως ένα κομμάτι από το παρελθόν του έσβησε για πάντα και πως ο Απόστολος είχε γίνει ένα θρυλικό γεράκι που τους γλίτωσε από μια αιματοχυσία στο παρελθόν και έκανε έναν άνθρωπο καλύτερο. Κάτι που θα ζούσαν και πάλι σύντομα. Εμένα με
με συμφέρει να βγαίνει το φεγγάρι και το προφίλ του ανθρώπου να υποφέρει. Στα πούπουλα της Χίνας που πήρε μαξιλάρι, μα πάλι που να κοιμηθεί, που δεν μπορεί, δεν ξέρει. Εμένα με συμφέρει δωμάτια που κοιτάνε τον Αύγουστο σου ακάλυπτου τα μέρη, να δίνω τι γυναίκες κι ας μη τους αγαπάνε, τους άντρες που έχουν απλωθεί στου κρεβατιού το χέρι. Με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχής τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία, γιατί δεν είναι ευζήν αυτό. Αυτό είναι ευθανασία. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχής τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Τηλεφωνείς και σου έρχεται το γεύμα, στο πλάνο Χειροσίμα μετά σπρομανιτάρι και γλώσσα φρέσκια ελληνική, χωρίς ούτε ένα πνεύμα. Εμένα με συμφέρει τριήμερα που πάμε, με πράγματα και βάρκες φορτωμένοι, που μια κομμένη ρίζα ανήμπορη κρατάμε. Παιδιά, καμένη. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τη ψυχή στη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία, γιατί δεν Κυριακές μετά το μεσημέρι, που μένεις στο τραπέζι και παίζεις με τα λάδι. Μα κάποια γεύση έχει χαθεί και ο άνθρωπος το ξέρει. Ζωή, μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο σου. Ελπίζω να είσαι καλά, να είσαι πάντα δυνατή. Δεν θα μπω στις δυσκολίες που έχεις αντιμετωπίσει από τους γύρω σου, γιατί είσαι πραγματικά ένα πολύ δυνατό πλάσμα που ένιωσα ιδιαίτερη χαρά που σε γνώρισα. Και ξέρω ότι θα συνεχίσεις να παλεύεις για τη θέση σου μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, μέσα από τα πράγματα που σε κάνουν ευτυχισμένη. Mm-hmm. Όπως είναι η συγγραφή των βιβλίων και οι ήρωές σου που τους έχεις αγαπήσει και έχεις ταυτιστεί τόσο πολύ μαζί τους. Mm-hmm. Να περιμένουμε λοιπόν συνέχεια της ιστορίας του Γερακιού της Θάλασσας. Ναι.
μελλοντικά ναι, όταν μπορέσω και τα καταφέρω θα βγάλω και το δεύτερο βιβλίο που το έχω έτοιμο, απλά τώρα θέλω λίγο να ορθοποδήσω. Α, πριν ξεχάσω, να θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω, θέλω τώρα να κάνω να ευχαριστήσω κάποια άτομα. Mm. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκδότες μου, θα τους πω ονομαστικά γιατί το αξίζουν πραγματικά. Mm-hmm. Το Βασίλη Μιχαήλογλου και τη Μαρία Σταυρίδου, που είναι οι εκδότες μου, πάνω απ' όλα κορώνα στο κεφάλι μου, οι οποίοι με στήριξαν. Σε εμπιστεύτηκαν. Πάρα έτσι. Πολύ, ναι. Mm-hmm. Και με εμπιστεύτηκαν και εμένα και το έργο μου και πίστεψε σε μένα. Επίσης, τον γιατρό μου, τον Νικόλαο το Χαυτούρα. Αν είναι να είμαι ζωντανή εδώ σήμερα και να σας μιλάω, σε αυτό το χρωστάω. Έτσι. Και επίσης τους γονείς μου, όπως είπα προηγουμένως, και όλους τους φίλους μου διαδικτυακούς και εμείς. Επίσης τους καθηγητές μου, γιατί. Σε ενθάρρυναν. Ακριβώς, ναι. Μπράβο. Όπως είναι ο Κώστας Πούλιος, ένας που είναι και συνάδελφος και είναι πολύ καλός άνθρωπος και το βιβλίο του το έχω δίπλα στη βιβλιοθήκη μαζί με το δικό μου να το συντροφεύει. Έτσι. Επίσης, ναι. Να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Άρη τον Παχή, τον mm-hmm. συνάδελφο. Που παρουσιάσαμε μέσα από την Βεβαίως, εκπομπή αυτή. Βεβαίως, ναι. Και στον κύριο τον Κώστα, τον Απόστολο τον Παντσά, που έτσι έχουν τη δύναμη. Σε έχουν στηρίξει. Μπράβο και έχουν και είναι και οι ίδιοι έχουν γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σαφώς. Και έχεις εμπνευστεί προφανώς και από αυτούς. Τα βιβλία τους από εσάς τα έμαθα, να πω την αλήθεια. Αλλά μετά που. Να που κάνει κάτι καλό λοιπόν η εκπομπή, είδες και το δικό σου το βιβλίο. Ναι. Μέσα από εμάς θα το μάθουν για το γεράκι της θάλασσας. Mm. Να είσαι καλά, ζωή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι δυνατή. Mm. Και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ να μιλήσουμε μαζί για το γεράκι της θάλασσας. Και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και ανατρίχιασα. Δεν φαίνεται, αλλά έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Να είσαι καλά. Και να είσαι καλά, κορίτσι μου. Πάντα θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.